Να μείνουμε στο ζήτημα των στάζ. Ως προγράμματα μαθητείας εφαρμόζονται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Οι συμβάσεις έχουν συγκεκριμένη διάρκεια, ανανεώνονται για μικρά χρονικά διαστήματα και στη συνέχεια πάβουν να ισχύουν. Όσοι απασχολούνται υπό καθεστώς στάζ αμείβονται και έχουν τουλάχιστον ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Η Ντόρα Κουτροκό ερεύνησε τι συμβαίνει σε 5 μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, αρχισγερωμένες από τη Γαλλία, που εμπνεύστηκε αυτό το τύπο του προγράμματος μαθητείας. Ο όρος στάζ μπαίνει στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών το Νοέμβριο του 1997. Ήταν η λεγόμενη διάσκεψη κορυφής για την απασχόληση στο Λουξεμβούργο, όπου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων υιοθέτησαν μια συντονισμένη στρατηγική για εθνικές πολιτικές απασχόλησης. Στα κείμενα αυτής της διάσκεψης εντάχθηκε για πρώτη φορά ο όρος στάζ, που σημαίνει προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Ο θεσμός επεκτάθηκε γρήγορα σε όλο το πλάτος και το μήκος της τότε Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται ουσιαστικά για μια γαλλική έμπνευση ιδέα που υιοθετήθηκε με θέρμη από τα κοινοτικά όργανα. Ευρύτερα διαδεδομένη τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα είναι η μαθητεία στη γαλλική πραγματικότητα. Διαρκεί από ένα μήνα μέχρι ένα χρόνο με απεριόριστη δυνατότητα ανανέωσης σε διαφορετικές όμως ειδικότητες. Το στάζ θεωρείται προσόν για τους διαγωνισμούς και μάλιστα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να προσληφθεί κάποιος στο δημόσιο. Ο μισθός φτάνει τα 400 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα, ενώ το ποσό ποικίλει στις υπηρεσίες του δημοσίου. Στη γειτονική μας Ιταλία, τα προγράμματα στάζ ισχύουν τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Διαρκούν από 3 έως 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης αυστηρά μέχρι 3 φορές. Οι εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι και στο τέλος του προγράμματος λαμβάνουν ειδικό πιστοποιητικό που τους πρημοδοτεί με μόρια για διαγωνισμούς θέσεων εργασίας. Από 3 μήνες μέχρι 2 χρόνια και χωρίς ασφάλιση διαρκεί η μαθητεία στον δημόσιο τομέα στην Ισπανία. Το ίδιο ισχύει και στον ιδιωτικό τομέα, μόνο που εκάστοτε εργοδότης μπορεί, εάν θέλει, να διατηρήσει τη σχέση εργασίας. Οι υπότροφοι, όπως ονομάζονται, αμείβονται στο δημόσιο με 400 ευρώ και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις από 300 ευρώ χωρίς να υπάρχει ανώτατο όριο. Περίπου 10.000 είναι οι εργαζόμενοι μέσω στάζ στο Βέλγιο, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, 4 έως 12 εβδομάδες ή 3 μήνες. Και στις δύο κατηγορίες οι συμβάσεις δεν ανανεώνονται. Η ασφάλιση ισχύει. Οι εργαζόμενοι αμείβονται με 35 ευρώ ημερησίως, ενώ λαμβάνουν και έξοδα μετακίνησης. Ιδιαιτέρως διαδεδομένα τα προγράμματα στάζ στη Γερμανία, όπου εφαρμόζονται σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι εργαζόμενοι λαμβάνουν το μισό ποσό του βασικού μισθού, ενώ ο χρόνος εργασίας δεν είναι προκαθορισμένος.